Καλησπέρα, κύριε Μανολάκο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλησπέρα σε εσάς κύριε Κολέτσιο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε Μανολάκο. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση που θέλω να κάνω, κυρίως ως ένα κοινωνιολόγο, αν οι πολιτικοί αφουγκράζονται τις ανάγκες των Ελλήνων πολιτών, αυτό είναι το κυρίαρχο κατ' εμέ σε αυτή την εκλογική μάχη. Νομίζω ότι δεν είναι το ζήτημα τόσο πολύ αν αφουγκράζονται, αλλά είναι το ζήτημα περισσότερο της ευκολίας. Δηλαδή στο πολιτικό σύστημα αυτή την τελευταία περίοδο, ειδικά μετά το δυστύχημα των Τεμπών, βλέπουμε μια ισοστρέφεια και μια συζήτηση η οποία αφορά την κατανομή των θέσεων. Δηλαδή το ποιος θα είναι πρωθυπουργός, το πώς θα γίνει η επόμενη κυβέρνηση, αν θα είναι αυτοδύναμη, αν θα είναι συνασπισμού ή οτιδήποτε τέτοιο. Ας είμαστε ειλικρινείς, είναι πολύ πιο εύκολο για το πολιτικό σύστημα να μιλάει για ονόματα, να μιλάει για το ποιος θα καταλάβει κάποια θέση, παρά να μιλάει για προγράμματα. Δεν συζητάμε για τον τρόπο που θα μπορούσε να γίνει μια κυβέρνηση συνασπισμού, δηλαδή την προγραμματική ουσία που θα είχε μια τέτοια κυβέρνηση και πώς θα μπορούσε να υπηρετηθεί και από ποια άτομα, αλλά συζητάμε κυρίως για τα πρόσωπα. Για να αποδείξουμε αυτό που λέτε ακριβώς. Μία συζήτηση που θα μπορούσαν να κάνουν τα κόμματα είναι την αφορμή μιας απεργίας που γίνεται αυτή την περίοδο. Γίνεται μία απεργία στην πραγματικότητα από εργαζομένους στις διανομές, από μία γνωστή πλατφόρμα, ας μην την ονομάσουμε εδώ πέρα, η οποία έχει να κάνει στην ουσία για το πρεκαριάτο. Έχει να κάνει δηλαδή με ανθρώπους που έχουν μία μη μόνιμη περιστασιακή εργασία με λιγότερα δικαιώματα, οι οποίοι απεργούν ζητώντας καλύτερη αμοιβή ή μάλλον ζητούν να μην αλλάξει ο τρόπος της αμοιβής τους, ζητούν κάποια πράγματα όσον αφορά την ασφάλειά τους γιατί είναι με μηχανάκια. Δεν βλέπω κάποια συζήτηση στο πολιτικό σύστημα για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν βλέπω κάποια συζήτηση στο πολιτικό σύστημα που να αφορά τον απλό άνθρωπο στη λογική ότι αφορά το εισόδημά του, αφορά τον τρόπο που θα γίνουμε πλουσιότεροι, τον τρόπο που θα παραχθούν περισσότερες και καλύτερες δουλειές σε αυτόν τον τόπο. Όχι το σύνθημα των 10 λέξεων ότι θέλουμε να κάνουμε καλύτερη οικονομία και καλύτερες δουλειές, τις 10 επόμενες λέξεις, δηλαδή το πώς. Αυτό είναι η ουσία της πολιτικής συζήτησης και αυτή την ουσία νομίζω την αποφεύγουν. Μάλιστα. Και να το πω και διαφορετικά, για να μιλήσω για ανθρώπους λίγο κάτω από τη γενιά μου. Τι ακριβώς λέει το πολιτικό σύστημα σε ανθρώπους των 30 και των 35 ετών που μένουν στα παιδικά τους δωμάτια γιατί δεν μπορούν να νοικιάσουν ένα καλό σπίτι? Ποια είναι η απάντηση που δίνει στα προβλήματα? Μου δίνετε μια υπέροχη πάσα, κύριε Μανολάκο, να σας ρωτήσω. Παλιά γνωρίζαμε ότι αυτό που λέγαμε κατά μάνα, κατά κύρι. Ψήφιζε ο πατέρας ένα πολιτικό σχηματισμό, έτσι ακολουθούσαν και οι επόμενες γενιές, τους έπαιρνε από το χέρι, τους πήγαινε στην κάλπη, τους έλεγε αυτό θα ψηφίσετε. Οι καιροί έχουν αλλάξει όμως, εντελώς έχουν αλλάξει οι καιροί. Οι νέοι δεν είναι η δικιά μου γενιά, εσείς είστε πολύ νεότερος από μένα, είναι διαφορετικοί. Άλλαξαν οι καιροί, έχουν αλλάξει και οι πολιτικές συνήθειες και ο τρόπος σκέψης των ανθρώπων ή συνεχίζει ο παραδοσιακός ψηφοφόρος, ψήφιζα δεξιά, δεξιά θα πάω, ψήφιζα αριστερά, αριστερά θα πάω. Ποια είναι η άποψη ενός κοινωνιολόγου γι' αυτό? Νομίζω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό έχει αλλάξει και η μάνα και ο κύρις. Δεν έχουν αλλάξει μόνο οι νεότερες γενιές. Δηλαδή έχουν πολύ μικρότερες ταυτίσεις οι άνθρωποι με τα κόμματα. Είναι πιο εύκολο να μεταπηδήσουν από κόμμα σε κόμμα. Ειδικότερα σε περιόδους κρίσης ή σε περιόδους ανασφάλειας βγαίνουν συνεχώς νέα προτάγματα στα οποία επιχειρούν να απαντήσουν κάποια κόμματα με επιτυχία ή με λιγότερη επιτυχία. Και για να είμαστε και ειλικρινείς, να το πούμε και διαφορετικά. Το δυστύχημα των Τεμπών άλλαξε το πολιτικό σκηνικό, έτσι όπως το πολιτικό σκηνικό όπως το αντιμετωπίζαμε νωρίτερα. Στην πραγματικότητα βλέπουμε έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων ο οποίος αρχίζει να σκέφτεται διαφορετικά καθώς ταυτίστηκε με το γεγονός αυτό, είτε ταυτίστηκε ως κάποιος που θα μπορούσε να είναι μέσα αν ήταν νεότερος ή ως κάποιος που θα μπορούσε να είναι ένας από τους γονείς των παιδιών αν ήταν κάπως μεγαλύτερος. Αυτό είναι ένα συλλογικό τραύμα που αρχίζει να μας κάνει να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Είτε σκεφτόμαστε διαφορετικά με θετικό τρόπο, δηλαδή τι θα πρέπει να αλλάξουμε, είτε σκεφτόμαστε διαφορετικά με έναν τρόπο ότι δεν θέλουμε κανέναν από αυτούς. Και σε αυτούς μπαίνουν είτε δικαίως είτε αδίκως, το σύνολο των κομμάτων που κυβέρνησαν την προηγούμενη περίοδο. Γι' αυτό βλέπουμε να έχουν τα κόμματα τα οποία θεωρούνται αντισυστημικά, ακόμα και αντιδημοκρατικά αντισυστημικά, να ανεβαίνουν.